κυρία του Βρυτανίου μας για τη διοργάνωση. Είμαι ο Κοσμήτωρας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, άρα λοιπόν εκπροσωπώ και την τέχνη, καθώς επίσης και την επιστήμη από την άλλη μεριά, γιατί είμαι μηχανικός κατ' επάγγελμα. Και νομίζω ότι η γαστρονομία είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο συζητάμε σήμερα, το οποίο είναι πιο κοντά στο συνδυασμό της επιστήμης και της τέχνης που πρεσβεύει η σχολή την οποία εκπροσωπώ. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ξέρετε όλοι, έχουμε κουβεντιάσει πολύ, κάποιοι ίσως το έχετε συνειδητοποιήσει, έχει μια σειρά από μοναδικότητες στα αντικείμενα που θεραπεύει, μοναδικότητες οι οποίες κυρίως προκύπτουν από τη διαθεματικότητα των σπουδών. Η διαθεματικότητα αυτή είναι πάρα πολύ ισχυρό συστατικό στον ακαδημαϊκό χώρο και στην επιστήμη, γιατί προσδίδει πολύ καινοτόμα χαρακτηριστικά σε μια εποχή όπου η έρευνα σε παραδοσιακούς τομείς της επιστήμης, σε φυσικές επιστήμες, στην ιατρική κλπ. Έχει κορεστεί. Μέσα από τη διαθεματικότητα δίνεται πάρα πολύ ισχυρά κίνητρα και μπορούν να παραχθούν πολύ καλές ιδέες για να προαχθεί αυτό που λέμε επιστήμη. Θεωρώ λοιπόν ότι η γαστρονομία κάνει ακριβώς αυτό, αν επεκτείνουμε το προηγούμενο μοντέλο που σας είπα, σε σχέση με τον τουρισμό έχουμε τον τουρισμό, την ομπρέλα, έχουμε τη γαστρονομία από κάτω η οποία ενισχύει τη διαθεματικότητα και μέσα από τη σύμπραξη όλων των πτυχών της τουριστικής ζωής μαζί με τη γαστρονομία νομίζω ότι μπορούν να επιτευχθούν πάρα πολλά πράγματα. Προσωπικά δεν είμαι από την Κέρκυρα, ζω στην Κέρκυρα τα 12 τελευταία χρόνια, έχω ερωτευτεί την Κέρκυρα. Ένας παράγοντας που με κάνει να θέλω να ζω σε αυτόν τον τόπο είναι οι μυρωδιές της, οι μυρωδιές που προέρχονται είτε από το τραπέζι είτε από την ίδια τη φύση. Αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι πρέπει να τονιστούν γιατί είναι πραγματικά μαγικά. Κάτι ιδιαίτερο που έχουν είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να προβληθούν πάρα πολύ εύκολα. Η φωτογραφία είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί και σε περιβάλλον διαδικτύου κλπ. Για να προβάλλουμε τις ομορφιές ενός τόπου. Η γαστρονομία δεν μπορεί να προβληθεί εύκολα με ψηφιακά μέσα. Μπορούμε να παρέχουμε την προβολή μιας πολύ όμορφης εικόνας, μιας φωτογραφίας ενός πιάτου. Ό,τι όμως στο σύνολό του ονομάζουμε γαστρονομία, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το προβάλλουμε. Και ο μοναδικός τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να φωνάξουμε τους ανθρώπους, να προσελκύσουμε τους ανθρώπους να έρθουν στον τόπο και να τον αγαπήσουν όπως τον έχουμε αγαπήσει όλοι οι ξένοι που νομίζω μένουμε μόνοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βενέτσια, con il chef. Λίγα πράγματα να μας πει από την εμπειρία του. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Purtroppo parlo in italiano o in inglese. Allora parli in veneziano. Allora, da 40 anni che faccio il cuoco, da 30 anni che ho un'osteria tipica veneziana con cucina solamente tipica veneziana. 3 giorni carne e 3 giorni pesce. Che dopo abbiamo la osteria d'assassino in Venezia, un canone mono veneziano in cucina, trissi meri di pseudomadas che creas, alle stris sale. Ho avuto altre esperienze in giro per il mondo, grazie alla mia città, grazie a Venezia, Cina, America, però venire a Corfù, 350 anni sotto la Serenissima, con una cultura del Mediterraneo, perché la cucina veneziana ha rubato un po' delle ricette un po' dappertutto, e non solo ricette, anche altre belle cose. Έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου με την κουζίνα μου, χάρη στην Βενετία, αλλά το να είμαι εδώ, στην Κέρκυρα, που είναι τόσο συνδεδεμένη με την Βενετία, που είχε ενετοκρατία επί παραπάνω από 350 χρόνια, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Perciò per me è un grandissimo orgoglio, una grandissima soddisfazione essere stato qui a proporre la mia tipica cucina veneziana e ho visto i colleghi di Corfù, in questo caso Marina, attentissima alla preparazione dei piatti, osservavano, tutti guardavano, tutti controllavano perché si mette questo, perché si mette quello. E questo mi ha dato una grandissima soddisfazione e molto piacere, soprattutto a me, di poter trasmettere una cosa che forse si faceva
in tempo a Corfù, perché sicuramente questi piatti che io ieri ho proposto, sia di carne che di pesce, sono stati mangiati altre volte qui. Ήταν για μένα μεγάλη χαρά, χτες ήμασταν στο ταβερνάκι της Μαρίνας εδώ στη Σπηλιά. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση και επίσης πρόσεξα πόση περιέργεια υπήρχε πάνω στις συνταγές μου και ένιωσα ότι ίσως έκανα κάτι που κάνανε εδώ στο ίδιο νησί εδώ και 300 χρόνια και υπήρχε μεγάλη περιέργεια πάνω στις διαδικασίες και με το πώς γινόντουσαν τα πιάτα. Basta, non voglio più trattenervi più di tanto. Vi ringrazio tutti, ringrazio il sindaco, ringrazio Corfù, tutte le autorità. Che dirvi? Ci si vede a Venezia. Grazie. Σας ευχαριστώ όλους, τον Δήμαρχο και όλη την διοργάνωση και να τα πούμε στην Βενετία. Ο κύριος Γουλισμάς είναι εδώ, μόλις ήρθε με τις κατσαρόλες, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Αλλά, Σπύρο, ήθελα να πει δύο κουβέντες, οι οποίες έχουν σχέση με τη δικιά σας δημιουργική παρουσία σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το περίφημο που ψάχνουμε όλοι μας, δηλαδή την ταυτότητα της Κέρκυρας. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία, για τη συνεργασία. Όλη η ιστορία είναι να συνδέσουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ιδιαίτερα το πέρασμα από εδώ, το Οδυσσέα, αυτό είναι το που θα δώσει και μεγάλη προστιθέμενη αξία και στο νησί και στη γαστρονομία γενικότερα. Το πέρασμα λοιπόν του Οδυσσέα και την πρώτη καταγραφή ιστορική, έτσι, μαζικής διατροφής και φιλοξενίας, ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε αυτό που έλειπε από το νησί. Με τη γαστρονομία, ξέρετε, ναι μεν υπήρχαν πολλές παραδοσιακές συνταγές, αλλά το πρόβλημά μας ήταν η ανάδειξή τους. Να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, το πρωτογενή τομέα. Έγινε αυτή η προσπάθεια φέτος, είχαμε ατέλειες, θα κάνουμε ένα απολογισμό, θα δούμε τα όποια προβλήματα. Ανοίξαμε ένα μονοπάτι, πολύ σημαντικό πιστεύω για το νησί. Διαπαρχήτρα και το ξεκίνημα με τους tour operator, με την διοίκηση των tour operator των Αμερικάνων, που έγινε πριν λίγες μέρες και εντάχθηκε και αυτή στα πλαίσια του φεστιβάλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για το νησί. Ελπίζουμε στη βοήθεια όλων, στη μεγαλύτερη βοήθεια όλων των φορέων, για να έχουμε ακόμα πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε λίγα χρόνια όλοι